Και πάμε για την τελευταία μας συνταγή για σήμερα. Θα φτιάξουμε λαλάκια. Μία παραδοσιακή συνταγή της Λακωνίας και Μεσσηνίας, όπου οι νοικοκυρές φτιάχνουν σε όλες τις γιορτές. Και εγώ θα σας δείξω τον καλύτερο τρόπο για να τα φτιάξετε κι εσείς στο σπίτι σας. Είναι πολύ εύκολη συνταγή. Ουσιαστικά ένα ζυμαράκι που το τηγανίζουμε και το σερβίρουμε γλυκό ή αλμυρό. Ανάλογα με τα γούστα. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τα λαλάκια θα χρειαστούμε 150 γραμμάρια νερό χλιαρό, ένα κουταλάκι του γλυκού μαγιά ξηρή, ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη κρυσταλλική, 350 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, ένα κουταλάκι του γλυκού κοφτό κανέλα, μισό κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο, 50 γραμμάρια ελαιόλαδο, μία πρέζα αλάτι και 400 ml έλαιο. Για το σερβίρισμα, μέλι, σουσάμι, κανέλα, φέτα και θυμάρι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Θα φτιάξουμε ένα απλό ζυμαράκι. Σε περίπτωση που δεν έχετε μίξερ, γίνεται και χωρίς μίξερ, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Απλά θέλει λίγο να το δουλέψουμε με τα χέρια. Λοιπόν, νεράκι σε θερμοκρασία δωματίου, να μην είναι παγωμένο για να βοηθήσει να φουσκώσουν γρήγορα τα λαλάκια. Και η μαγιά μέσα. Ανακατεύω τα δύο μας υλικά. Μαγιά και νεράκι, εδώ. Και θα ρίξω μία καλή πρέζα ζάχαρη, περίπου ένα κουταλάκι του γλυκού. Ίσως για να βοηθήσει η ζάχαρη να πάρουν πιο χρυσαφένιο χρώμα τα λαλάκια μας. Λοιπόν, ανακατεύω και τη ζαχαρίτσα μέσα και θα προσθέσω όλα μου τα στερεά, το αλεύρι, κανέλα γαρίφαλο και το ελαιόλαδο. Βουαλά. Τώρα, άμα έχετε χρόνο να περιμένετε σε αυτό το στάδιο κανένα τεταρτάκι 20 λεπτό χωρίς να ανακατέψετε με το αλεύρι από πάνω και από κάτω του μαγιά, καλώς. Άμα δεν έχετε χρόνο, δεν πειράζει, αρχίστε κατευθείαν το ανακάτεμα. Θα προσθέσω και λίγο αλάτι μέσα και θέλω να πάρω ένα λίγο ωραίο ζυμαράκι. Αυτό θα πάρει από 5 έως 7 λεπτάκια στο μίξερ, στο χέρι μπορεί να πάρει και λίγο παραπάνω. Πρέπει να δουλέψουμε καλά το ζυμάρι, γιατί όσο καλύτερα το δουλέψουμε τώρα εδώ, τόσο πιο εύκολα θα ανοίγεται στη συνέχεια για να μπορέσουμε να τηγανίσουμε. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να δουλέψει καλά το μείγμα μας, είτε στο χέρι είτε στο μίξερ. Ραντεβού πίσω σε 5 με 7 λεπτάκια, μόλις το ζυμάρι μου είναι έτοιμο, για να συνεχίσουμε. Το όνομα λαλάκια προέρχεται από το όνομα Λέλεξ, ο οποίος σύμφωνα με τη μυθολογία ήταν ο πρώτος βασιλιάς της Λακωνίας, που ονομαζόταν Λελεγία και γενάρχης των κατοίκων της Μεσσηνίας. Και το ζυμαράκι μου είναι έτοιμο. Κοιτάξτε εδώ, έδεσε, έγινε ακριβώς όπως θέλουμε να είναι. Εδώ, λίγο φτιάξτε το με τα χέρια σας, να είναι ωραίο. Πόσο δύσκολο ήταν, φίλε Μπελέση, αυτό? Τίποτα, πανεύκολο. Από το 1 στο 10. Δύσκολο. Ένα δύσκολο. Κοίτα τώρα πώς είναι εδώ. Είναι πάρα πολύ λίγο. Το βλέπεις. Θα προσθέσω λίγο λαδάκι, ελαιόλαδο. Μέσα. Θα βάλω το ζυμαράκι μου. Θα βάλω μία μεμβράνη από πάνω. Και τώρα, ερώτηση. Θέλουμε να τα αφήσουμε να φουσκώσει. Πόσο ώρα θα τα αφήσουμε? Θέλει. Πόσο? Θέλει πάνω από μια ώρα, δύο. Δεν έχουμε πει 100 φορές ότι ο χρόνος είναι σχετικός. Δηλαδή, και να σου πω εγώ μισή ώρα. Δεν θα είναι σωστό, θα σου λέω ψέματα. Γιατί άμα είναι το σπίτι σου πολύ ζεστό, θα πάρει λιγότερη ώρα. Εγώ τι θέλω? Θέλω να διπλασιαστεί, ρε φίλε. Δηλαδή να γίνει από τόσο, τόσο. Το πιάνεις? Από μισή έως μια μισή ώρα θα πάρει η διαδικασία. Μπορεί να πάρει και δύο εφόσον μένετε στη Σιβηρία. Αν μένετε στη Σιβηρία, καταλαβαίνετε πως το ζυμάρι θα αργήσει να φουσκώσει. Οπότε είναι πολύ σημαντικό η θερμοκρασία δωματίου να είναι όπως πρέπει να είναι για να φουσκώσει γρήγορα. Δεν θα χαλάσει το ζυμάρι, απλά θα πάρει περισσότερη ώρα. Τώρα, αφήνω το μίξερ στην άκρη και πάμε κατευθείαν να συνεχίσουμε από εδώ. Και κοιτάξτε τι ωραίο που είναι το ζυμαράκι μου, Παναγία μου. Διαδικασία φανταστική. Μεταξύ με το που φουσκώσει εδώ πέρα, γίνεται και πιο εύπλαστο. Κοιτάξτε τι ωραίο που έχει γίνει. Εδώ. Και τώρα, τα λαλάκια, εγώ ήξερα πως γίνονται σε σχήμα σπιράλ. Τα έχετε δει? Στη Μεσσηνία εμείς τα είδαμε διαφορετικά, φίλε Δημήτρη. Δηλαδή το σχήμα είναι σχετικό, μπορούμε να δώσουμε ό,τι σχήμα θέλουμε. Σωστά, Μπελέση? Σωστά. Οπότε τι κάνω? Παίρνω λίγο από το ζυμάρι, εδώ. Ίσως και λίγο παραπάνω να πάρω, εδώ. Τόσο. Ανοίγω το ζυμαράκι μου, εδώ. Πάρα πολύ απλά. Δεν χρειάζεται να βάλετε ούτε αλεύρι ούτε τίποτα. Άμα θα χρειαστεί κάτι, ίσως να χρειαστεί λίγο λάδι για να το βοηθήσετε να ανοίξει. Αλλά άμα ανοίγει εύκολα και χωρίς λάδι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατευθείαν έτσι όπως είναι το ζυμάρι. Κοιτάξτε εδώ. Πόσο δύσκολο είναι να το κάνεις αυτό, ρε φίλε Διονύση? Καθόλου.
Καθόλου. Καθόλου, είναι πανεύκολο. Μπορεί να το κάνει ο καθένας. Εντάξει, είναι και ωραίο γλυκό να κάνετε με τα παιδιά, γιατί θα τα καταφέρουν σίγουρα. Είναι ο βαθμός δυσκολίας 0, δεν υπάρχει. Και όντως θα νιώσουν περήφανα και αυτά τα ίδια, γιατί θα φτιάξουν το πρώτο γλυκό. Οπότε, αυτό είναι όπως καταλαβαίνετε αρκετά μεγάλο για να το ρίξω τηγάνι, αλλά μπορώ να το ρίξω και αυτό ολόκληρο. Το σχήμα από τα λαλάγκια είναι σχετικό, μπορούμε να κάνουμε ό,τι ακριβώς θέλουμε. Σε περίπτωση που είναι μεγάλο, το έχω δει ακόμα να το κάνω και πλεξούδα. Δηλαδή το έπαιρνε ο Μάστορας έτσι όπως το έκανε, τύλιγε ένα-δύο εδώ, το πετούσε μέσα, έκανε και ένα κόμπο εδώ, όπως να είναι, εδώ, και ίσα ίσα ένωνε τις δύο άκρες για να μην ανοίξει καθώς ψήνεται και το πετούσε κατευθείαν μέσα στο τηγάνι, εδώ. Οπότε συνεχίζουμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, αλλά επειδή εγώ θέλω να ετοιμάσω λαλάκια, θέλω κάποιον μάστορα να έρθει εδώ πέρα να με βοηθήσει να βγάζει τα λαλάκια που γίνονται. Ποιος θα έρθει, Αρακάλα εδώ. Μην κάνεις πως δεν βλέπεις. Έλα εδώ, αγόρι μου. Να σας πω κυρίες και κύριοι ότι αυτό είναι. Μισό λεπτάκι, θα σου δώσω και μια τέτοια εδώ. Το παιδί που βλέπετε εδώ πέρα είναι ο διευθυντής παραγωγής. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σημαντικό στέλεχος στην επιχείρηση και σε περίπτωση που θέλουμε. Τι πρέπει να κάνουμε. Τίποτα. Σε περίπτωση που είναι έτοιμο, απλά τα βγάζεις. Εδώ και εδώ. Το γυρνάω. Ναι, γύρισε το και μην άλλη. Εδώ. Είναι μια παραδοσιακή συνταγή. Αλλάζουμε μόνο τον τρόπο σερβιρίσματος. Τόσο λεπτό το ανοίγουμε. Και θα κόψω αυτό εδώ. Αυτό εδώ. Και αυτό εδώ. Και εδώ. Χωράει. Βγάλε το ένα. Ωραίος. Λοιπόν, πολύ σημαντικό η φωτιά μας να είναι υψηλομέτρια, να μην είναι πολύ δυνατή εδώ, φίλε Μπελέση, γιατί αν είναι πολύ δυνατή, τι θα γίνει. Θα κάνω να παίξω και μέσα θα νομά. Οπότε δεν θέλουμε. Βγάλε το ένα. Ωραίο είναι αυτό. Μια χαρά. Τέλειο. Τέλειο, τέλειο. Φύγε, τελείωσε. Τελευταίο είναι. Άντε. Το τελευταίο θα το κάνω μπαστούνάκι, αλήθεια είναι. Θα είναι πιο εύκολο να τα φάνε τα παιδάκια. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Λοιπόν, πολύ απλά. Καταλαβαίνουμε πότε είναι έτοιμα. Μας το δείχνουν μόνα τους. Κοιτάξτε εδώ. Εδώ. Είναι τα τσούρος της Μεσσηνίας. Όντως γίνονται τσούρος και γίνονται καταπληκτικά. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να σερβίρουμε. Ερώτηση. Πολύ σημαντική και την κάνω προς όλους. Θέλετε να σερβίρουμε αλμυρά ή γλυκά? Και τα δύο. Μπορούμε? Με ταλαιπωρείς. Η αλήθεια είναι. Αλλά θα το κάνω για εσένα. Θα δείξω την εναλλακτική τη γλυκιά. Εδώ. Κοιτάξτε εδώ τι ώρα που είναι τα λαλάκια. Έλα, Παναγία μου. Όπου ουσιαστικά τι θα κάνουμε. Θα ρίξουμε. Μπόλικο, μπόλικο μέλι. Και όταν λέω μπόλικο, μπόλικο, γιατί το ζυμαράκι μας δεν έχει καθόλου ζάχαρη. Μία έτσι πρέζα ζάχαρη που βάλαμε. Τίποτα, οπότε χρειαζόμαστε οπωσδήποτε το μελάκι μας από πάνω. Αλλά καταπληκτικό, έτσι. Λίγο ακόμα μέλι. Εδώ. Θα ρίξω λίγο σουσάμι. Παίξαμε γερά. Τρέξανε λίγο τα σαλάκια, σωστά. Τι ήταν αυτό το χοχό? Ήταν σαν το πο 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 πο. Τέτοιο ήτανε. Και λίγο κανέλα. Εδώ είμαστε. Η γλυκιά μας εκδοχή είναι εδώ. Και πάμε τώρα να πιάσουμε την γλυκοαλμυρή μας εκδοχή. Θέλω φέτα. Εδώ. Και... τι πιατάκι να βάλω, να βάλω... θα βάλω αυτό γιατί δεν μου μείναν πολλά, η αλήθεια είναι. Εδώ. Και εδώ. Και ουσιαστικά αυτό που θα κάνω είναι πάρα μα πάρα πολύ απλό. Φέτα. Πώς φαίνεται, φίλε Διονύση? Πολύ ωραίο. Περίμενε τώρα να δεις γιατί έρχεται και συνέχεια. Και με το που ρίξουμε τη φέτα. Γλυκοαλμυρί. Και με φέτα και με μέλι. Δεν ξέρω τι από τα δύο θα διαλέξετε. Και τα δύο είναι υπέροχα. Πρώτα μου θα ρίξουν λίγο θυμαράκι εδώ πάνω. Πάμε να δοκιμάσουμε. Για τα λαλάγκια, στον κάδο του μίξερ βάζουμε το νερό και τη μαγιά και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε τη ζάχαρη, το αλεύρι, την κανέλα, το γαρίφαλο, το λάδι και αλάτι. Χτυπάμε με το γάντζο σε δυνατή ταχύτητα μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά και να δέσει η ζύμη. Μεταφέρουμε σε λαδωμένο μπολ, καλύπτουμε με μεμβράνη και αφήνουμε περίπου μία ώρα να διπλασιαστεί σε όγκο. Κόβουμε κομμάτι από τη ζύμη και την πλάθουμε σε λωρίδα. Τυλίγουμε σε σχήμα σπήρας ή σε ακανόνιστα σχήματα και βάζουμε σε τηγάνι μιλιέλαιο σε μέτρια φωτιά.
Τηγανίζουμε σε δόσεις μέχρι να πάρουν χρυσαφένιο χρώμα. Αφαιρούμε σε απορροφητικό χαρτί και σερβίρουμε με μέλι, σουσάμι και κανέλα. Εναλλακτικά σερβίρουμε με φέτα, μέλι και θυμάρι. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής. Θα πάω με τη γλυκιά εκδοχή εγώ. Καλά και αλμυρί είναι φανταστική. Βουτήξω λίγο ακόμα μελάκι. Δεν υπάρχει. Το συγκλονιστικό είναι ότι είναι τόσο νόστιμα για τον χρόνο που αφιερώσαμε, πραγματικά δεν το πιστεύεις. Δεν έχουν τραβήξει λάδι, είναι πάρα πολύ στεγνά, είναι μοναδικά, τραγανά απ' έξω, πάρα πολύ αφράτα από μέσα και βέβαια με το μέλι απογειώνονται. Είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται όταν θέλετε ένα γρήγορο σνακ και ένα γρήγορο γλυκό. Φανταστική συνταγή, ετοιμάστε την.